το Πολυτεχνείο μετά το 1974 προσέλαβε μυθικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αποτυπώνονται θαυμάστια στο σύνθημα που ακούστηκε κατά κόρον στα αντιμνημονιακά συλλαλητήρια. Η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Λόγω του μύθου που έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο ποσοστό του λαού πιστεύει ότι η Χούντα πράγματι έπεσε το 1973 εξαιτίας του Πολυτεχνείου. Στην πραγματικότητα βεβαίως, την εξέγερση του Πολυτεχνείου ακολούθησε η ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη και μια πολύ σκληρότερη φάση της δικτατορίας. Το Πολυτεχνείο πέραν από το Πολυτεχνείο, ο μύθος του Πολυτεχνείου όπως δημιουργήθηκε στα μεταπολιτευτικά χρόνια, αντανακλά πλήρως στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σπέβδω να επισημάνω, επειδή το έχετε ξανακάνει στο παρελθόν με αποκοπή φράσεών μου, ότι δεν αναφέρομαι στο αξιακό άρωμα του Πολυτεχνείου εν μέσω Χούντας το 1973, αλλά στην πολιτική του λειτουργία ως μύθου στα μεταπολιτευτικά χρόνια.